επίσης και το τι έχει πει η μειοψηφία. Προς το παρόν πάντως και βάσει των δεδομένων που έχουμε μέχρι στιγμής, η απόφαση αυτή ουσιαστικά σημαίνει ότι πρέπει να παγώσει αυτή τη στιγμή η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μάλιστα, οπότε όπως μας λες Μαρία, έχουμε τις πρώτες πληροφορίες από τη διάσκεψη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο νόμος λοιπόν έχει κριθεί αντισυνταγματικός. 14 δικαστές ψήφισαν υπέρ της αντισυνταγματικότητας και 11 δικαστές ψήφισαν υπέρ της συνταγματικότητας. Οπότε 3 ψήφοι διαφορά. Ακριβώς, θα πρέπει... την ακριβή διατύπωση. Την ακριβή διατύπωση ακριβώς και αν η απόφαση βάζει κάποιους αστερίσκους ή όχι, όπως λέμε στη νομική ορολογία, γεγονός που θα μας κάνει να ξέρουμε ακόμα καλύτερα. Συγγνώμη, μόλις με ενημερώνω ότι ο πρόεδρος είναι ολοκλήρωση. Η απόφαση είναι κατά πλειοψηφία. Απολύτως καμία. Είμαστε στον αέρα, κύριε Πρόεδρε. Θεωρείτε ότι απόψε, κύριε Πρόεδρε, έχει δεχτεί επιθέσεις το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θεωρείτε ότι απόψε με την απόφαση έχει κλείσει αυτός ο κύκλος? Θα πρέπει να. Οι δικαστές ήρθαν στα ζωή τους στο ύψος των περιστάσεων και από εδώ και πέρα θα πρέπει να σταματήσουν αυτές τις επιθέσεις? Δεν μπορώ να κάνω καμία απολύτως δήλωση. Έχω κάνει ήδη αρκετές δηλώσεις και είναι πολύ σαφείς. Ήταν μια ξεκάθαρη απόφαση. Δεν μπορώ να σας πω απολύτως αυτή. Λυπάμαι, αλλά η διάσκεψη είναι μυστική. Ολοκληρώθηκε όμως, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώθηκε. Εκτός και απόφαση όμως, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι. Δεν είπαμε την Τετάρτη θα τελειώσει. Πότε θα έχουμε το λοιπόν, ναι, με ακούτε? Ναι.